Το Τίμου μου έστειλε viral πράγματα για να τα δοκιμάσουμε στο σημερινό βίντεο. Θα το ξεπακετάρουμε, θα τα ανοίξουμε, θα τα δείξουμε στην κάμερα, θα τα δοκιμάσουμε και μετά θα καταλάβουμε αν τελικά το Τίμου είναι απάτη. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να δείξουμε στο σημερινό βίντεο. Πάμε κατευθείαν να ξεκινήσουμε με το πρώτο προϊόν, παιδιά, γιατί είναι πραγματικά ακραίο. 13 ευρώ κάμερα από το Τίμου, κάμερα ασφαλείας για να τη βάζεις στο σπίτι σας, έτσι. Ωπα! Πάμε να βγάλουμε την κάμερα από μέσα. Παιδιά, είναι μεγάλη, ε. Δεν έχω ξαναπάρει κάμερα ασφαλείας. Έχει από πάνω να βάλεις κάρτα SD για να κρατάς το υλικό. Μάλλον εδώ, από εδώ το βιδώνεις. Δεν έχει κάτι άλλο μέσα στο κουτί. Α, όχι, έχει, ρε. Παιδιά, σου έχουν και βίδες για να τη βάλεις την κάμερα. Και το καλώδιο της. Και το μπριζάκι. Και το μπριζάκι. 13 ευρώ κάμερα και κρατάς και το υλικό. Δεν έχει μείνει μόνο παρά το δοκιμάσουμε. Αυτό πραγματικά θέλει δοκιμή. Πραγματικά αυτό, αν λειτουργήσει και δουλεύει καλά, θα είναι το αγαπημένο μου προϊόν σήμερα που θα έχω ανοίξει εδώ πέρα σε αυτό το βίντεο. Γιατί πραγματικά αυτή την κάμερα θέλω να τη χρησιμοποιήσω. Αυτό που θα πρέπει εγώ να κάνω αυτή τη στιγμή είναι να βάλω το καλώδιο και να τοποθετήσω στην πρίζα. Πραγματικά αν δουλέψει. Μετά από πάρα πολύ ώρα κατεβάσαμε την εφαρμογή της κάμερας. Παιδιά μας είχαν φέρει χαλασμένο καλώδιο της κάμερας. Είχαν βρεάσει πάρα πολύ γιατί νόμιζα ότι η κάμερα δεν λειτουργούσε, αλλά τελικά λειτουργεί. Την ανοίξαμε, τη συνδέσαμε με το κινητό. Θα σας δείξω πώς είναι το αποτέλεσμα και πώς φαίνεται και πώς είναι η κάμερα. Αλλά εντάξει, λίγο χάνει ένα πόντο επειδή το καλώδιο που μας έφεραν ήταν χαλασμένο και αναγκαστήκαμε να βάλουμε δικό μας. Όμως εσείς δεν χρειάζεται να αγχώνεστε. Το Τίμου έχει δωρεάν επιστροφή και εγγύηση αλλαγής του δέματος μέσα σε 90 ημέρες. Αλλά ναι, βάλαμε καινούργιο καλώδιο, τη συνδέσαμε και ορίστε το αποτέλεσμα. Εδώ βλέπετε και το PL. Είναι καλή ποιότητα, δεν είναι χάλια. Καλή είναι. Full HD ποιότητα, έτσι. Full HD. Έχει μικρόφωνο, μπορείς να μιλήσεις. Κοίτα τι άλλο μπορείς να κάνεις. Μπορείς να μετακινήσεις την κάμερα πάνω και πάει και κάτω. Πάει δεξιά-αριστερά, μπορείς να τη μετακινήσεις. Βάζεις SD card πάνω και μπορεί να κρατήσει και όλο το υλικό της κάμερας. Πρέπει να σου πει στο σπίτι, βλέπεις την κάμερα, τι του λες. Κάνω. Φύγε, κλέφτη, φύγε. 13 ευρώ κάμερα βέβαια, ναι, παίρνει 7 στα 10. Πέφτει για το καλώδιο γιατί αν δεν αλλάζαμε καλώδιο εμείς, αν δεν ερχόταν στο μυαλό μας, μπορεί και αντιμετούσαμε. Οπότε ναι. Και κάπου εδώ να πω ότι τα προϊόντα που έχετε δει μέχρι στιγμής και αυτά που θα δείτε και στην πορεία του βίντεο, μπορείτε με το link στην περιγραφή να κατεβάσετε το Τίμου, να φτιάξετε λογαριασμό και με τον κωδικό μου μπορείτε να κερδίσετε κουπόνια αξίας 100 ευρώ. Οπότε link στην περιγραφή και πάμε να συνεχίσουμε στα υπόλοιπα προϊόντα που έχουμε εδώ πέρα στη σακούλα μας. Το επόμενο πραγματικά θα το λατρέψετε όλοι. Είναι ένα αντικείμενο. Τόσο περίπου που πραγματικά θα λειτουργήσει. Δηλαδή θα είναι πάρα πολύ εγώ χρήσιμο. Το έχει. Και με έχει σώσει πολλές φορές. Εγώ δεν το έχω. Γιατί είναι προϊόν τσέπη. Είναι προϊόν πραγματικά τσέπη και κοστίζει 1 ευρώ στο Τίμου. Και δεν είναι άλλο από αυτό εδώ πέρα. Δεν έχετε καταλάβει σίγουρα τι είναι κάποιοι που δεν το έχετε πάρει. Το εδώ πέρα που θα το ξεπακετάρουμε αυτή τη στιγμή είναι ένα μικρό μπουκαλάκι τσέπη. Βάζει μέσα την κολόνια σου με έναν πολύ εύκολο τρόπο και το έχει στην τσέπη σου και είσαι σε μια περίεργη κατάσταση. Στο TikTok κάτι δείχνανε για κλεψίες με αυτό. Όχι, εντάξει, είπαμε. Αλλά είναι πολύ χρήσιμο. Πάμε να το δοκιμάσουμε. Έχουμε πάνω μας και την κολόνια. Ανοίγουμε. Και τώρα αυτό τώρα πώς το. Α! Παιδιά, έχει από κάτω τρυπούλα. Και αν βγάλουμε από πάνω το καπάκι της κολόνιας, παίρνουμε το δοχείο. Και αρχίζουμε και γεμίζουμε. Κάπως έτσι. Και τώρα έχετε μέσα εδώ πέρα κολόνια. Πόβο, παιδιά! Παιδιά, δουλεύει! Αυτό εδώ πέρα θα το λατρέψω. Θα το έχω πάντα πάνω μου. Αντί να παίρνεις όλο αυτό εδώ πέρα το μπουκάλι και στις δύσκολες έτσι καταστάσεις που θα είστε σε κανένα ραντεβουδάκι, θα το έχετε πάντα πάνω σας, θα σας βοηθήσει. Οπότε γι' αυτό και μόνο παίρνει 9 στα 10. Κανένα σήμερα θα πάρει 10 στα 10, μόνο αν είναι τόσο καλό. Οπότε ένα 9 στα 10 και είναι τέλειο πραγματικά. Αυτό εδώ πέρα, παιδιά, θα το χρησιμοποιήσουμε για να καθαρίσουμε τα αυτοκίνητά μας. Όπου βρίσκουμε σκόνη, είναι slime. Δεν ξέρω αν τα ξέρετε τα slime. Περιμένετε λίγο, δεν θέλω να το ξεπακετάρω ακόμα. Δείτε εδώ πέρα στην κάμερα. Αυτό εδώ πέρα είναι slime. Πώς λέγεται στα ελληνικά αυτό, γλίτσα. Γλίτσα. Το βάζεις σε κάποια επικάλυψη από το air condition του αυτοκινήτου, στην οθόνη του αυτοκινήτου, κάτι, το οτιδήποτε εκεί πέρα που θα βρείτε κάποια σκόνη. Και λένε ότι με ένα άγγιγμα έτσι που θα το περάσει από πάνω, καθαρίζει. Ανοίγουμε. Για μυρίζει άμα. Μυρίζει άμα μέσα το σακουλάκι. Δεν ξέρω από τι την έχουν φτιάξει αυτή τη γλίτσα. Τι είναι αυτό, παιδιά. Ρε, πιάστε λίγο. Πιάστε λίγο. Όπα ρε. Παιδιά, είναι πάρα πολύ γλιώδης. Θα πάρουμε το slime και θα το απλώσουμε σε μια επιφάνεια εδώ πέρα που θα το δούμε λίγο έτσι σκονισμένο. Εδώ μέσα. Παίρνουμε το slime και το απλώνουμε τώρα. Κάπως έτσι έχω δει και στο TikTok. Αν το κάνω σωστά. Ναι, καθαρίζουμε και λίγο έτσι. Όπα, τρύπησε, παιδιά. Το καθαρίζουμε. Παιδιά, κάτι φεύγει. Είναι slime. Κολλάει πάνω βρωμιά. Slime. Το γύρο του κόσμου με τη σλατίνα μου.
Δες, απλώνεις, κάθεται η γλίτσα πάνω, κάθεται και μαζεύει όλα τα σκουπιδάκια. Okay, στα 10, αν είναι τόσο βρώμικο το αμάξι και με αυτό μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου, μπορείς να μαζέψεις τη δουλειά. Ναι ρε φίλε, μαζεύει κάποια σκουπιδάκια. Δεν είναι 100% clean, θα του βάλουμε ένα 7 στα 10. Θα σας δείξω ένα αγαπημένο μου προϊόν, βασικά δεν είναι ακόμα, αλλά θα γίνει και το ξέρω. Είναι ξυπνητήρι, ρολόι, φορτιστής ταυτόχρονα, ηχείο, τι άλλο θέλετε. LED, έχει και LED παιδιά χρώμα, έτσι είναι ωραίο και δεν είναι άλλο από αυτό εδώ πέρα. Δείτε εδώ, πήρα 17 ευρώ αυτό εδώ. Θέλω πραγματικά να το δούμε για να το βγάλουμε. Ω, μικρούλι είναι. Παιδιά, αυτό είναι μικρό. Λες και είναι το σήμα της Google. Πραγματικά. Πάντως, από εδώ φορτίζει. Βάζει ένα κινητό και φορτίζει, μπαμ έτσι. Από εδώ ακουμπάς το κινητό σου. Οριακά χωράει. Και φορτίζει μάλλον. Θα το δοκιμάσουμε. Έχει ένα κινητό τέτοιο. Θα χρησιμοποιήσει. Εδώ πέρα είναι η οθονούλα που δείχνει την ώρα. Είναι και το ξυπνητήρι. Είναι και ηχείο. Έχει και το RGB του. Πάμε να τα δούμε όλα στη δοκιμή. Το ανοίγουμε. Ωπα και το μπλουθάκι. Παιδιά, πρέπει να το συνδέσουμε με το κινητό. Ωραίο RGB. Κάμερα, αλλά δεν τα κάνει κανονικά, να ξέρετε τώρα που το βλέπω. Σαν να βοσβήνει, σαν να τραποπέζει το. Αυτό είναι επειδή είναι το ρολόι. Yeah. Αλλά εδώ πέρα δείχνει κανονικά την ώρα. Πάει και λάθος και πρέπει να τη φτιάξω. Μισό λεπτάκι να το δοκιμάσουμε να το συνδέσω με Bluetooth. Το βρήκα. GX3. GX3 σου λέω. εντάξει. Φορτίζει όμως. Για να δούμε, βγάζουμε τη θήκη. Έτοιμο. Αυτό που θέλω να σχολιάσω είναι ότι μόλις το σύνδεσαμε το Bluetooth και δοκιμάσαμε το ηχείο να δούμε πώς ακούγεται, άλλαξε αυτόματα η ώρα. Μπορεί και να το προσέξατε κιόλας. Για δες. Παπ, παπ. Αυτό θα αφήσω για το υπόλοιπο του βίντεο. Αυτό που προσέξαμε με τον Νίκο είναι ότι πρέπει να το έχουμε στην πρίζα με το καλωδιάκι του για να τοποθετώ πάνω το κινητό. Θα πεις. Θα ακούσα τον Νίκο. Όλοι γυρνάτε σπίτι μετά από πάρα πολλές ώρες που έχετε βγει έξω και έχετε βορέ τα παπούτσια και τυρίζει λίγο χώρος, να το πω έτσι. Εγώ αγόρασα ένα αντικείμενο. Αυτό εδώ πέρα που είναι και θράψη στο TikTok που ρίχνει ένα αρωματάκι μέσα. Νομίζω λειτουργεί και με νερό. Δεν το γνωρίζω. Θα το δούμε όμως στην πορεία. Μάλλον εδώ μέσα ρίχνει νερό. Χωρίς το καλώδιο φυσικά. Ρίχνει και το αρωματάκι σου και ελπίζω να λειτουργεί. Ανοίγουμε. Έχουμε ρίξει νεράκι μέσα όσο πρέπει και παίρνουμε αυτό που είχατε δει. Με το αρωματάκι, ρίχνουμε ό,τι έχει απομείνει μέσα. Και τώρα αυτό, αν το κλείσεις, το βάλεις στην πρίζα, έτσι. Μπαμ! Και το συνδέσουμε. Οπ! Άναψε φωτάκι και τώρα έχει ανέψει ένα πράσινο. Να το! Τώρα αρχίζει να, και μάτια. Βγάζει τους καπνούς. Για μύρισε λίγο τον καπνό. Βγάζει τη μυρωδιά τη Versace, ρε! Και βάζεις αυτό στην άκρη του δωματίου σου, π.χ. Γεμίζει η μυρωδιά από την κολόνια σου. Ήλιο, ε! Παιδιά, είναι top. Είναι όντως top. Εννιάρι! Όντως είναι top. Υπάρχουν μικρόφωνα ακριβά, έτσι. Και υπάρχουν μικρόφωνα και φθηνά. Μπορείς με ένα φθηνό μικρόφωνο να κάνεις τη δουλειά σου. Αυτό είναι το ερώτημα. Και αυτό θα το απαντήσουμε στο συγκεκριμένο βίντεο. Έχουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας ένα wireless. Ένα ασύρματο μικρόφωνο, θα πω εγώ. Έχει αυτό εδώ πέρα τον adapter που μπαίνει στο κινητό. Και αυτό εδώ πέρα το ασύρματο μικρόφωνο. Για 5,5 ευρώ πιστεύεις θα έχει καλή ποιότητα. Παίρνει και δύο μικρόφωνα κιόλας. Αλλά νομίζω έχω πάρει το μονό. Έχω πάρει το μονό εγώ. Έχει μόνο ένα μικρόφωνο μέσα. Και πάμε να το δοκιμάσουμε. Ανοίγουμε τη συσκευασία. Θέλω να δω τι αποτέλεσμα μπορώ να βγάλω με αυτά τα λεφτά που το πήρα. Επαγγελματικό θα έλεγα, έτσι. Εδώ είναι το μικρόφωνο. Εντάξει, μια μικρή ψήρα. Και από εδώ είναι ο τρανσμίτορας, λέγεται. Νομίζω τρανσμίτορας που το βάζει στο κινητό και συνδέεται ασύρματα με Bluetooth το μικρόφωνο. Οπότε τώρα θα κάνουμε ένα τεστ με αυτό το μικρόφωνο που με ακούτε. Παιδιά, κάντε όλοι ένα like και subscribe. Ακούσατε από αυτό εδώ πέρα το mic και πάμε να συνδέσουμε και αυτό εδώ πέρα. Κάντε όλοι ένα like και subscribe. Παιδιά, δεν ξέρω πώς ακούγομαι. Θα το ακούσω μετά στο. Γράψτε στα σχόλια να μου πείτε πώς ακούγομαι από το 7 ευρώ μικρόφωνο και αν αξίζει να το αγοράσετε. Παιδιά, το επόμενο είναι φοβερό, να ξέρετε. Πες να το αγαπήσω αυτό. Ναι, όντως πες να το αγαπήσω. Δεν ξέρω όσοι ξέρετε τα printer. Είναι εκτυπωτές, αλλά εκείνη την ώρα τραβάς τη φωτογραφία και εκτυπώνεις τη φωτογραφία σου σε χαρτί. Εδώ πέρα έχουμε το printer. Πρέπει να κατεβάσουμε την εφαρμογή του, γιατί χωρίς εφαρμογή δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Λίγουμε την εφαρμογή εδώ πέρα στο κινητό μας. Ανοίγουμε το printer μας. Ενεργοποιείται. Αναβοσβήνει εδώ πέρα το λαμπάκι και πρέπει αυτή τη στιγμή να πάμε πάνω εδώ πέρα στην εφαρμογή σύνδεση. Να το. Η σύνδεση. Α, συνδέθηκε. Είμαστε στην αρχική. Εδώ πέρα στην εφαρμογή. Πάμε εικόνες. Ανοίξε κάμερα και βγάζουμε φωτογραφία. Πάμε μια μαζί να την τυπώσουμε. Ναι. Πάμε να βγάλουμε μια μαδική. Νομίζω τώρα βγήκε. Όχι. Τίποτα δεν βγήκε, παιδιά. Θα βγάλουμε μια από την κάμερα, κανονική φωτογραφία και θα την βάλουμε από την εφαρμογή. Πάμε εδώ και
Να τι. Είμαστε έτοιμοι, έχει τρεις επιλογές. Έχει αναγνώριση χαρακτήρων, σβήστρα. Σβήστρα. Κάτι πρέπει να μπορείς να σβήσεις. Και εκτύπωση. Θα με το εκτύπωση να δούμε τι θα γίνει. Εκτύπωση κατευθείαν. Ωραία, εκτύπωση. Εκτυπώνει! Εκτυπώνει! Παιδιά! Έλα, παιδιά! Οπα, το σκίσα λίγο κατά λάθος. Όχι, παιδιά, εδώ πέρα θα δώσουμε 8 στα 10. 8 στα 10 το παίρνει. Δεν ξέρω, θα ήθελα. Μπορεί και να μπορείς να το αλλάξεις. Το φύλλο. Να το τυπώσεις. Να το τυπώσεις και όχι σε χαρτί. Σε κάτι άλλο. Θα ήταν καλύτερο. Αλλά ναι, 8 το παίρνει. 8 στα 10, παιδιά. Φοβερό. Αυτά ήταν όλα τα προϊόντα που δοκίμασα από το Temu. Τελικά το Temu, παιδιά, δεν είναι απάτη. Εντάξει, έχει φθηνά πράγματα που μπορείτε να αγοράσετε κι εσείς. Link αφήνω στην περιγραφή. Like εάν θέλετε να κάνουμε και Part 2 με πράγματα από το Temu. Subscribe στο κανάλι και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Ως το επόμενο. Peace.